Ξεκούμπωσε το! Ξεκούμπωσε το! Ωχ, όλα εγώ να τα κάνω άχρηστη, είσαι άχρηστη ρε το! Σιγά σιγά. Τι είναι αυτό? Έλα παιδάκι μου, κάνε δουλειά σου, δεν έχουμε χρόνο. Ποιος? Γελία. Την απόκρυψη αμέσως της είπασες, ε. Νόμιζες πως θα είναι καμιά από τις παρδαλές που πας και ξεφτιλίζεσαι. Μήκες της να κλείσεις. Ένα θα σου πω και δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Δεν γεννήθηκε ακόμη ο άνθρωπος που θα κοροϊδέψει τη Φελίτσια Καρνελούζου. Ό,τι καλύτερο από αυτά που δίνετε για υπουργούς, πρωθυπουργούς. Σε τι χρώματα βγαίνει? Με τι κοστούμι θα το θάψετε? Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Να σας βάλω ένα μαύρο που κάνει καφέ, νερά και πάει μόλα. Δεν κακή ιδέα. Έχει μια σουρτή γραβάτα Ερμές. Τι ύψος έχει ο Μακαρίτης? 1,86. Ναι, αλλά το φέρετρο δεν μπορείτε να το κάνετε πάνω από 1,78. Γιατί, μα πώς θα αγορέσει? Το τάφο αυτό στο πρώτο νεκροταφείο. Τον έχουμε από τη γιαγιά μου, που ήταν ένα 62 το πολύ. Και ανοήτως πως δεν σκεφτήκαμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ήταν και σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πανάκριβο το τετραγωνικό και καταλαβαίνετε. Μα πως θα χωρέσει ο νεκρός? Δώσε ύψος το καπάκι, Χριστιανέ μου, και λύγισε τα γόνατα. Τόσο δύσκολο είναι πια. Αχ, ας βρω το κοριτσάκι μου. Θα τα αγκαλιάσω, θα το λιώσω. Αυτό το λάθος εγώ η κακούργα και το έδωσα. Αν ζει όμως μέσα στα πλούτη και είναι ευτυχισμένο. Μακάρι να είναι ευτυχισμένο. Μακάρι να με συγχωρέσει και εμένα να με καταλάβει. Κι όλος ο σουρτούκαρος ακόμα να γυρίσει. Ξενοφόρεμα. Βούλο το μην τα ακούσεις εσύ τώρα. Σε μπαγλάρωσε ο άλλος, ε. Καλά σου καλέ. Σκασμό! Θα έχει με την τραγουδιά. Τράβα πάρ' τη σκούπα και μαζέψε. Θα μη σε περάσω εγώ δεύτερο χέρι. Ακόμα να τα μαζέψεις. Και πού το έβαλες εσύ, κυρία με τα σκαμελίας? Ξημέρωσε και πάω να ψωνίσω για το περίπτερο. Να έχεις τα χλαπάκια σας. Μπα, και πρέπει να βάλεις τα γέρ. Δεν είσαι μόνος η Καρνελούζου, εμείς τι κάνουμε? Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε. Πού τον πήγε? Ρε Ηλία μου, τον πήρε μαζί του. Πέθανε? Ναι. Σώσε λόγους σου, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ηλία μου, ήθελα μια χάρη, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Θα ήθελα στην νεκρόσιμη ακολουθία να χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος. Πότε? Αύριο, 1:30 στον Άγιο Δημήτριο στο ψυχικό. Αποκλείεται. Έχει τουρνέ. Είναι Φλωρίνα, μετά χτυπάει μια πανηγιοτρυπητή και μετά έχει ο Σία Ξένη. Δεν μπορεί να κάνει ένα γκέστ. Θα στείλω εγώ ελικόπτερο. Μπορεί και να στείλει, δεν είναι έτοιμο, τι θα φορέσει. Δώσε μου εσύ τα μέτρα και μη σε νοιάζει. Έχω σχεδιαστεί αστέρι. Θα τα έχω όλα έτοιμα. Γράφε. Περιφέρεια 1,44, ύψος 1,65. Τώρα θα τα ακούνε, δεν έχω να υπολογίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Για το οικονομικό, με ποιον θα μιλήσει? Δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό, μια φορά θα έχω τον αδερφό μου. Και ωραία, πες ότι δέχεται, το θες απλό ή κομπλέ? Τι εννοείς? Μόνος του είναι μπαλέτο. Με το μπαλέτο. Φαντάζεσαι να κουβαληθούν οι κόρες στην εταιρεία? Κληρονόμη σου λέει, μισά-μισά και τέτοια. Ναι, καλά. Κάτσε να τις αναγνωρίσει πρώτα ο Αλέκος. Θα το κάνει, παιδί μου, στο λέω εγώ. Με τη Μερόπη. Αποκλείεται. Και Θεός φυλάξει δηλαδή, γιατί έχουμε τη Μερόπη στο κεφάλι μας και φτάνει. Θέλω να σε δω να γλύφεις και την Περιπτερού ή την άλλη. Τι θα είναι τώρα αυτή. Πολύτρια λέει σε γκαλερί. Έλα, έλα. Δεν θέλω ιδίες. Τρεις γυναίκες αφεντικά. Αποκλείεται, σου λέω. Η Μερόπη δεν μασάει με αυτά. Σε μια εβδομάδα, άντε το πολύ σε δύο, όλα θα είναι παρελθόν. Καλέ. Εγώ αν ήμουν Καρνελούζος, θα τις αναγνώριζα με τη μία. Και ειδικά για τη Μερόπη. Παιδί μου, τρεις γάμους του διέλυσε χωρίς να το καταλάβει. Ειδικά στο τελευταίο είχε γίνει εξπέρ.
Τηλεφωνικά σου λέει, πριν καν γυρίσουν από το ταξίδι του μέλητος. Γι' αυτό σου λέω, Κατερινάκη μου. Κανείς μας δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει η Μερόπη τώρα. Μπορούμε όμως να μάθουμε. Σωστή. Έλα, Σουζή. Ο Τόντι είμαι. Τι γίνεται εκεί? Τρομερά πράγματα, Τόντι μου. Σημεία και τέρατα συμβαίνουν εδώ μέσα. Άλλο να στα λέω και άλλο να τα βλέπεις. Πώς πάμε? Πώς να πάμε, είναι τόσο χάλια. Ναι, Σουλτάνα μου. Ναι, κοριτσάκι μου. Όπου να είναι θα μας ειδοποιήσουν για το μοιραίο. Γιατί δεν περιμένουμε λιγάκι που ξέρετε? Ξέρω, ξέρω. Και 900 τετραγωνικά δεν ετοιμάζονται από στιγμή σε στιγμή, πίστεψέ με. Θα έρθουν εδώ επίσημοι, δημοσιογράφοι, κόσμος διάφορος. Τότε γιατί δεν μου αφήνετε να πω να τον δώσω ένα ακόμα ζωντανό? Όχι, όχι, κοριτσάκι μου. Είναι καλύτερα έτσι, πίστεψέ με. Δεν βλέπεις εμένα. Είναι καλύτερα να τον θυμόμαστε όπως τον ξέραμε τελευταία. Τώρα που θα μείνετε κι εσείς μόνοι. Ευτυχώς που υπάρχουν τώρα οι ανιψιές σας. Γιατί κάτι είναι κι αυτό. Αυτό είναι καταστροφή ανόητη. Και σταμάτα να με ξοκλές. Δεν με αφήνεις να ευχαριστηθώ την κηδεία του αδερφού μου. Θέλω να πω, δεν με αφήνεις να τον πενθήσω. Έτσι, όπως πρέπει τέλος πάντων, αριστοκρατικά. Σταμάτα να κλαις, σαν τις γυναικούλες. Τις λέει και στάξω. Γιατί καλή κυρία, και εγώ των λαϊκών τάξεων είμαι, δηλαδή γιατί? Και δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Τι τους δάρει με τις βιολιτζίδες στην κηδεία? Στη μνήμη του αδελφού μου θα απολαύσουμε Τσαϊκόφσκι και Μότσα. Αχ, δεν τα ξέρω εγώ αυτά να τα κάνω, θα τα παραγγείλουμε απ' έξω. Σκάσε μόνη πια. Αλλά κυρία, για να το λέτε εσείς ξέρετε και κάνετε πάντα το σωστό. Αυτό το βάζω να το κουμπίσω εδώ. Αυτό το χώρο τον θέλω για το φέρετρο. Πάρτο. Το τηλέφωνο. Εκεί ο Καρνελούς. Μάλιστα με. Ο γιατρός! Τέλος, αρχίστε να μη σηκώ. Ναι. Πώς είστε, κυρία Καρνελούζου? Πώς να είμαι, γιατρέ μου, με έχει φάει αγωνία. Α, μην ανησυχείτε καθόλου. Ο Αλέκος σήμερα ξύπνησε περδίκι. Τι έκανε? Φανταστείτε ότι πρωί-πρωί ξεσήκωσε τον κόσμο σαν παιδί. Γιατί δεν έπαιζε το compact disc player? Τελικά κάποιος το είχε βγάλει από την πρίζα. Για να δω. Α, τέλειο. Πάντως, εμένα μ' αρέσει που το έχεις δέσει κόμπο ότι αυτές θα περάσουν την πόρτα του Καρνελουζέικου. Καλά χαζό είσαι, παιδάκι μου. Αφού το είπε και η Σούζη, θα τις αναγνωρίσει. Είδες τις προθέσεις του Αλέκου? Ναι, τις προθέσεις. Και τις προθέσεις είδα, και τα ρήματα και τα επιρήματα. Αλλά έχω δει και εδώ μέσα τόσα χρόνια τη Μερόπη που οργανώνει σημεία και τέρατα προκειμένου να περάσει το δικό της. Και πού σε, πάντα στέφονται με επιτυχία. Και τι μπορεί να κάνει τώρα πια? Αυτή τη στιγμή είναι με τα χέρια δεμένα. Ποιος καλέ? Αυτή τη στιγμή είναι με τα χέρια στο τηλέφωνο και θα ψάχνει κανένα δολοφόνο για να της κάνει παρελθόν. Ναι. Μην αναφέρεις όνομα. Βρες μια δικαιολογία, φύγε με τρόπο και έλα στο ψυχικό τώρα. Χωρίς να σε πάρει είδηση κανείς εκεί μέσα. Ναι, μάλιστα. Τι έπαθες καλέ? Τίποτα. Μια ξαφνική ζαλάδα. Πω, μήπως είσαι έγκυος? Μήπως να πας στο διάολο? Για λέγε, ποιος ήταν στο τηλέφωνο, τι ήθελε? Τίποτα ρε παιδάκι μου, κάτι προσωπικό. Όχου, όλα πρέπει να τα μαθαίνεις. Κάτι είναι όλα αυτά. Τα δώρα του μαλάκα. Α, καλά. Να είχαν στόμα να μιλήσω τις φορές που πήγαν και ήρθαν. Να σου πω, θα πας για ψάρεμα? Όχι καλέ, στο τσαγκάρι. Α, θα περάσεις όλες τα βατραχοπέδιλα ή μήπως παρίστανες τη Γοργόνα όλη νύχτα? Καλά να σου πω άστα τώρα αυτά, γιατί για άλλο ήρθα και από ό,τι κατάλαβα δεν έχεις πάρει είδηση. Τι είδηση να πάρω ακόμα, λίγες πήρα? Παιδί μου, ο μπαμπάς ο Καρνελούζος. Ή έφραγμα ή... Από το πρωί το παίζουν ειδήσεις.
Σοβαρά μιλάς? Θα τρελαθώ. Έπαθε κάτι ο μπαμπάς μου! Ο μπαμπάς σου ή το Αθήνα Πατραγιάννενα? Μίλα, και πού τον έχουνε τώρα? Στην Αιτωτική, στον Άγιο Πέτρο. Φεύγω. Να σου πω, σημάζεψε λίγο εδώ μέσα και μην το κουνήσεις αν δεν σε πάρω τηλέφωνο. Να σου πω, Φελίτσια, να σου πω. Πού είναι η μάνα σου? Ψώνια για το περίπτερο, καλό απόγευμα θα είναι πίσω. Ναι, έλα, παιδί μου, να σου πω. Για μερικές ωρίτσες υπάρχει χώρος. Ναι, καλέ, ασφαλής, ασφαλέστατος. Ναι, και από detectives και γενικότερα από την τρέλα της γυναίκας σου. Το τι έχει συμβεί εδώ μέσα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σου το πω. Το γνωρίζεις με κάθε λεπτομέρεια. Αυτές είναι οι διευθύνσεις από τα δύο μπουμπούκια. Βρες ένα διακριτικό τρόπο να τις πλησιάσεις. Μίλησέ τους να δούμε με τι σοϊ πράγμα έχουμε να κάνουμε. Τη σοβαρότητα και τη μυστικότητα της αποστολής την αντιλαμβάνεσαι. Μην πω περισσότερα. Καλά, αυτό ήταν. Μην ανησυχείτε, κυρία Μερόπη μου. Εγώ ζω για κάτι τέτοια. Μπορείς να πηγαίνεις τώρα. Σούζη. Γεια σας. Ιούλια, πάρε ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε κοινούς λογαριασμούς, να το μεταφέρεις σε έναν από τους δικούς μου. Άδειασε τις θηρίδες, ρευστοποίησε ό,τι μετοχές υπάρχουν από κοινού, μέχρι να κλείσουν οι τράπεζες να έχεις τελειώσει. Το βράδυ πετάς για Ελβετία, να κανονίσεις και τα υπόλοιπα. Θέλατε. Ψάχνω το παιδί μου. Δουλεύει σε ένα... Γράφει απ' έξω, Άλτερ, Νικολούλη, τούνελ. Δεν ξέρω σε ποια γκαλερί. Εγώ τις πήρα όλες με τη σειρά. Εδώ είναι έκθεση επίπλων. Ναι, έπιπλα είναι όλα αυτά. Αυτό ας πούμε εδώ, τι έπιπλο είναι? Πολυθρόνα. Για παπαγάλο. Τελείωνε, Δημήτρη μου, τελείωνε. Πόσες φορές τα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Τελείωνε! Μα μην τα παίρνεις όλα τόσο στραβά. Ένα διαζύγιο δεν μπορεί να σβήσει όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Μπορούμε και πάλι. Από αυτό το πλευρό να κοιμάσαι, Δημήτρη μου. Ειδικά τώρα που τα έβαλες με μία καρνελούζου, καλά ξεμπερδέματα. Αν μου δώσει διαζύγιο, σου υπόσχομαι. Όχι, Δημήτρη. Διαζύγιο δεν παίρνεις ούτε τον ένα τον άπαντα. Ακούσε με. Όσο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτο, που στην περίπτωσή μας δεν ξέρουμε και αν πρόκειται για άνθρωπο ή για μαϊμού. Πολύ θα ήθελα να δω τα μούτρα της, ε! Σε παρακαλώ, άκουσε με. Αν μου δώσεις διαζύγιο, σου υπόσχομαι... Δημήτρη! Για να μην χάνουμε τα λόγια μας. Διαζύγιο από δικηγόρο και τα λοιπά δεν παίρνεις. Η μόνη περίπτωση να στο υπογράψω είναι να το ζωγραφίσω. Ωραία ιδέα, ε! Θα κάνω μια έκθεση με θέματα διαζύγια. Καταπληκτικό! Εσείς το σκεφτήκατε? Μόνοι μου. Είσαστε οι καλλιτέχνες? Ναι. Δηλαδή, αυτά είναι δικά σας δημιουργήματα? Αυτά. Καλή, εγώ κάνω αριστουργήματα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά αν άκουσα καλά προηγουμένως το τηλεφώνημα, είπατε ότι είστε της γνωστής οικογενείας Καρνελούζου. Είμαι κόρη Καρνελούζου. Γκάλερι Εσπιρασιό, παρακαλώ. Εκεί είσαι ακόμη. Δεν πήρες είδηση ότι ο Καρνελούζος είναι σοβαρά με έμφραγμα στο νοσοκομείο? Κλείσε την γκαλερί, θα έρθω εγώ. Και τρέξε γρήγορα στον Άγιο Πέτρο. Τι να κάνω στην πινακοθήκη? Στο νοσοκομείο να πας, όχι στον Άγιο Πέτρο του Ελ Γκρέκο. Τρέχα.
πάθω πανικό τώρα. Τι να κάνω. Παναγία μου. Με συγχωρείτε, πρέπει να κλείσω. Ο πατέρας μου είναι πολύ άρρωστος στο νοσοκομείο και πρέπει να πάω να τον δω. Πολύ λυπάμαι. Περαστικά σας εύχομαι. Σουλτάνα! Σουλτάνα! Σουλτάνα!